Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλημέρα σας. Δεν πάμε καλά, Πρόεδρε. 30% και πλέον διαβάζω η ανεργία στη Θεσσαλονίκη. Καταγεγραμμένη, μη καταγεγραμμένη, είναι και αυτό τώρα ένα ζήτημα. Ποιος έχει δίκιο για το τι ανεργία έχουμε. Να το λύσουμε και αυτό. Γιατί άλλα νούμερα δίνουν άλλοι, άλλα νούμερα βλέπετε εσείς. Κάτι γίνεται εδώ με την ανεργία. Καταρχήν, το ξέρουμε πολύ καλά όλοι ότι δεν πάμε καλά. Κάποιοι άλλοι δεν το ξέρουν και χαμογελάνε και βλέπουν ρώσι νεφάκια. Όσον αφορά και την αίτηση της ανεργίας, έχουμε πει πολλές φορές και είναι απορίας τάξη. Δηλαδή, από εκείνο το ξεκίνημα, πώς γίνεται η Ελστάτ να δίνει 500.000 αντέργους και η ΔΥΠΑ να λέει ότι έχω και γραμμένους στα μητρά μου σχεδόν τους διπλάσιους. Αυτό να πούς γίνεται αυτό το πράγμα. Μας προξενεί την απορία. Ναι. Πώς μπορεί η Ελστάτ να μην συμβουλεύεται καταρχήν τον επίσημο φορέα, που είναι ο ΔΥΠΑ. Πόσους εγγεγραμμένους άνεργους έχεις. Και είμαστε γνώστες και ξέρουμε καλά ότι όλοι οι άνεργοι δεν είναι εγγεγραμμένοι στη ΔΥΠΑ. Και επίσης στη ΔΥΠΑ δεν μπορείς να είσαι στα μητρώα των ανέργων, αν έστω και μια μέρα την εβδομάδα δουλεύεις. Να εξηγήσουμε καταρχάς για τους ακροατές μας, η ΔΥΠΑ που λέει ο κ. Πρόεδρος είναι ο ΟΑΕΔ γνωστός, απλά τώρα έχει αλλάξει όνομα, λέγεται ΔΥΠΑ. Αυτό. Να εξηγήσουμε. Και που δυσκολεύομαι, μην νομίζετε. Ναι, μα εδώ που τα λέμε τώρα, τον έχουμε μάθει όλοι, ο ΟΑΕΔ τώρα, ΔΥΠΑ, ΜΥΠΑ, τώρα πότε καταλαβαίνει ο κόσμος, ο ΟΑΕΔ είναι αυτό που λέμε, ο ΟΑΕΔ, ναι. Ο γνωστός καλός ο ΟΑΕΔ, που υπήρχε 70 χρόνια και ξαφνικά δεν μας άρεσε. Το αλλάξαμε όνομα, ναι, εντάξει. Πρόεδρε, να ρωτήσω λίγο κάτι, με αριθμούς, πώς είναι η ανεργία και γιατί το λέω αυτό. Γιατί ακούμε παράδειγμα από την κυβέρνηση, ακούσαμε αρχές του μήνα τον κύριο Χατζηδάκη να λέει ότι η ανεργία είναι τον Ιούλιο στο 11,4% σύμφωνα με την Eurostat, είναι σε ένα χαμηλό 12ετίας, όταν το 2019, την επομένη των εκλογών, ήταν στο 17,3. Άρα, λέει η κυβέρνηση, είναι σχεδόν 6 μονάδες κάτω και μειώθηκαν οι άνεργοι κατά 300.000. Για να μιλήσουμε με αριθμούς, είναι σωστό αυτό το ποσοστό? Όχι, φυσικά δεν είναι. Γιατί αν το 11% που λέει ο κ. Χατζηδάκης στηρίζει τους 500.000 περίπου ανέργους που παρουσιάζει η Ελστάτ. Όπως σας λέω ήδη, ο ΟΑΕΔ λέει ότι έχω τους διπλάσιους. Όπως σας λέω επίσης ότι έχει μεταναστεύσει πολλοί κόσμος. Είναι και αυτό μια μονάδα μέτρηση η οποία πρέπει να στηρίζει περιληφθεί στην εξίσωση. Άμα τους διώξουμε όλους μετανάστες και κάνουμε την ανεργία στο 0% είμαστε ικανοποιημένοι να φύγουν όλα τα παιδιά? Προφανώς όχι. Φυσικά. Όχι βέβαια. Επίσης υπάρχει μια τρομερή αύξηση στις συμβάσεις μερικής απασχόλησης. Είναι και αυτό ικανοποιητικό? Που οι άνθρωποι να δουλεύουν για 3-4 εκατοστάρια, έτσι θα μειώσουμε την ανεργία? Αυτές είναι οι νέες θέσεις εργασίας που ευαγγελίζονται. Ελάτε και πάρτε ένα ξεροκόμματο. Για μας κανονικά θα πρέπει να υπάρχουν κατηγορίες μετρήσεων, βέβαια. Εργαζόμενος να θεωρείται αυτός που έχει μια σύμβαση πλήρης απασχόλησης. Απασχολούμενος είναι αυτός που δεν έχει ένα πλήρη μισθό. Και καθαρός άνεργος είναι αυτός ο οποίος είναι έστω κάτω από τα 200 ευρώ, έστω κάτω και από το επίδομα αλληλεγγύης. Υπάρχουν άνθρωποι που αμείβονται και θεωρούνται εργαζόμενοι και παίρνουν λιγότερα από το επίδομα αλληλεγγύης. Αυτοί είναι οι εργαζόμενοι του κ. Χατζηδάκη. Το ζήτημα της ανεργίας όμως απασχολεί διαχρονικά την ελληνική κοινωνία και εγώ αυτό το οποίο αντιλαμβάνομαι είναι ότι ενώ όλοι αναζητούν το γιατρικό, στην ουσία ουδής μπορεί να βρει τη λύση. Είναι θέμα παραγωγικού μοντέλου, κύριε Πρόεδρε, το γεγονός ότι δεν μπορούμε να πατάξουμε την ανεργία, ή είναι θέμα ενδεχομένως που έχει να κάνει κυρίως και με την υπερπληθώρα επιστημόνων και ανθρώπων οι οποίοι έχουν ένα χαρτί στα χέρια τους, ένα χαρτί παρεπιστημίων, ένα πτυχίο, αλλά αυτό δεν μπορεί να καλύψει μια θέση εργασίας, να ανταποκριθεί στις ανάγκες της αγοράς εργασίας? Είναι πρόβλημα παραγωγικού μοντέλου, σαφέστατα. Και με την άποψη ότι η πρωτογενή παραγωγή έχουμε σαφέστατη μείωση των απασχολούμενων εκεί πέρα. Αλλά έχουμε και πρόβλημα όσον αφορά τον επιχειρηματικό κόσμο. Η ειδήσει ουσιαστικά. Λόγω τη τρομερή φορολόγηση που έχει η Ελλάδα. Και τη συγκρίνουμε πάντα με τα Βαλκάνια, με του γειτονέ μα. Όταν λοιπόν εδώ πέρα είναι 3 ή 4 φορέ παραπάνω η φορολόγηση, ένα επιχειρηματία δεν θέλει να επενδύσει και να ανοίξει ένα μαγαζί στην Ελλάδα. Πάει, ανοίγει αλλού. Ένα επιχειρηματία που είναι στη Βόρεια Ελλάδα προτιμά να αλλάξει έδρα και να πάει στη Βουλγαρία παρά να είναι μέσα στη χώρα του. Προφανώς. Και ένα μεγάλο επόδιο, όπως πάντα, είναι η γραφειοκρατία.
Όσο και αν η τεχνολογία προχωράει, η γραφειοκρατία στην Ελλάδα και την αντιμετωπίζουμε σε πολύ απλά πράγματα, και όχι απλά στις επιχειρήσεις, αλλά και στην καθημερινότητα του κάθε ανθρώπου, είναι τρομερή στην Ελλάδα. Αυτό αποτρέπει επιχειρήσεις να έρθουν και να ανοίξουν καταστήματα ή υποκαταστήματα στη χώρα μας και στην πόλη μας. Οι πόλεις μας ακόμα χειρότερα, βέβαια, όπως και οι πόλεις της Βόρειας Ελλάδας, γιατί γειτονεύουμε όλες αυτές τις φθηνότερες χώρες, όπου εκεί θα πάρουν οι εταιρείες ακόμα και πόνους και χαμηλή φορολόγηση και ό,τι άλλο θέλουν για να πάνε εκεί πέρα. Μα εγώ να πω κάτι, κύριε Πρόεδρε, επειδή διάβασα με προσοχή τα όσα είπατε στην συνεδρίαση των Προεδρίων των Εργατικών Κέντρων. Αν η κατάσταση στη Θεσσαλονίκη είναι κακή, και αυτό πρέπει να το μάθουν οι ακροατές μας, τότε στην Μακεδονία, στην υπόλοιπη Μακεδονία και δει στη Δυτική Μακεδονία, εκεί πλέον γίνονται εφιαλτικά τα πράγματα μετά και την απολυντοποίηση, όπως τέλος πάντων προχώρησε. Σαφώς. Αν εξαιρέσουμε δηλαδή τη Θεσσαλονίκη, που έστω είναι και μεγάλη πόλη και κάτι γίνεται εδώ πέρα, και μια χαλκιδική ή τα παράλια τη Κατερίνη, τη Καβάλα, που λόγω του καλοκαιριού κάτι θα γίνει και εκεί πέρα. Στις ακριτικές περιοχές, στη Δυτική Μακεδονία, είναι απελπιστικά. Απελπιστικά κατάσταση. Μετά την απολυντοποίηση και όλα που επιχειρήθηκε να γίνει και ξεκίνησε, οι άνθρωποι δεν έχουν τι να κάνουν. Δεν έχουν πού να πάνε. Να πάνε να δουλέψουν. Γι' αυτό και αδειάζει η περιφέρεια. Αποτυπώθηκε και στην απογραφή. Δεν είναι το ένα φέρνει το άλλο. Λογικό είναι. Λοιπόν, η μείωση του πληθυσμού λοιπόν στις περιοχές αυτές είναι γιατί δεν υπάρχουν δουλειές. Και αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Πρέπει ο κόσμος να κρατηθεί στους νομούς τους, αλλά πρέπει να κρατηθούμε θέσεις εργασίας. Και αυτές δεν μπορούν να προκύψουν αν, όπως είπα, η φορολόγηση αυτών των εταιριών είναι τεράστια και οι επιχειρήσεις φεύγουν. Και αυτό το πω γιατί συγκρίνουν την ανταγωνιστικότητα και το πώς μπορούν να σταθούν κάποιες εταιρείες με το βασικό μισθό, με το μισθολογικό κόστος. Και αυτές ήταν οι δικαιολογίες τότε για να ρίξουν τους μισθούς και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Αποδείχθηκε περίτρανα ότι δεν ήταν έτσι περίπτωση. Το Μπαγκλαντές τότε θα ήταν κυρίαρχη δύναμη, αν η χαμηλή μισθή είναι παράγον για την ανάπτυξη της οικονομίας. Είναι η πύλη της Ευρώπης. Μπράβο. Και η Θεσσαλονίκη. Η Ελλάδα είναι η πύλη για την Ευρώπη και εδώ θα μπορούσαμε να έχουμε παίξει πολύ καθοριστικό ρόλο. Στρατηγικά λοιπόν δεν έχουμε ασκήσει κάτι πολιτική και όσο για την πόλη μας το αν είναι σε καλό επίπεδο ή όχι και αν η ανεργία είναι σε αυτά τα ύψη που εμείς λέμε ή μας λένε φωνακλάδες απλά. Ας πάνε μια βόλτα στη Σύρδο. Τη Σύρδο που κάποτε έσπιζε από ζωή. Ας πάνε να κάνουν μια βόλτα στα κουπάρια τη Σύρδο και ας έρθουν να μας ξαναπούν για την ανεργία και την επιχειρηματικότητα. Μάλιστα. Χρήστο. Τώρα, όσον αφορά τις κινητοποιήσεις που θα υπάρξουν εν ώψη των εγγενείων της έκθεσης. Θα μπορέσει η πόλη να έχει μια ηρεμία, κύριε Πρόεδρε, ή θεωρείτε ότι θα πρέπει να το διαχειριστούμε γενικότερα όλοι μας με μια σύνεση, ώστε να μην έχουμε τα θλιβερά επεισόδια των προηγούμενων χρόνων. Γενικά, το λέω έτσι, δεν έχει σχέση αυτό με τη δική σας κινητοποίηση. Οι πορείες που γίνονται και οι διαμαρτυρίες που γίνονται ειδικά τα τελευταία χρόνια είναι... Μπορούν να πω άθρες ειρήνικες. Καλπίο τελευταία φορά και δεν είχαμε και δήλωση συλλαλητήριο από πλευράς και ΘΕΕ. Αλλά πιστεύω ότι τουλάχιστον η κεντρική πορεία δεν αντιμετωπίζει προβλήματα, δεν δημιουργεί προβλήματα. Υπάρχει μια αγαστή συνεργασία, δεν ερχόμαστε εδώ για να σπάσουμε την πόλη μας. Δεν ερχόμαστε για να κάψουμε την πόλη μας και να αγαπάμε την πόλη μας. Εμείς θέλουμε απλά να διαμαρτυρηθούμε. Δεν έχουμε ούτε τη διάθεση να επιτεθούμε στον Πρωθυπουργό. Ούτε να τον ρίξουμε από την κυβέρνηση. Εμείς θέλουμε αλλαγή πολιτικών. Εμείς θέλουμε να φωνάξουμε, να βγουν, να μας δούνε, να δουν πόσοι είμαστε και τι λέμε. Και να μας ακούσουν. Αυτά είναι τα θέλω μας. Δεν προσβλέπουμε ούτε σε επεισόδια, ούτε στα ένταση. Τι ώρα είναι σήμερα η πορεία, κύριε Πρόεδρε? Αύριο. Αύριο, με συγχωρείτε, συγγνώμη με τις ημέρες. Ναι, αύριο. Η συγκέντρωση είναι στις 6 ώρα στο άγαλμα του Βενιζέλου, όπου θα πραγματοποιηθούν οι ομιλίες. Και τις δικές ομιλίες για σε ΑΔΔ και θα πραγματοποιηθεί η πορεία προς την Ισέξιο. Και ένα τελευταίο τώρα πριν κλείσουμε τώρα κατά χρόνο και το χρόνο σας ξέρω ότι τρέχετε, αλλά τι γίνεται με τη Μαλαματίνα, Πρόεδρε? Μαλαματίνα είναι μία από τις επενδύσεις που ήταν στην πόλη μας, τις οποίες εγώ θα πω προσωπικά τέτοιες επενδύσεις δεν τις θέλω. Επενδυτές οι οποίοι έρχονται απλά για να αφαιμάσουν ένα brand name, να βγάλουν ό,τι κέρδος μπορούν εις βάρος
της πόλης των εργαζομένων και της ίδιας ουρανίας εταιρείας, νομίζω ότι δεν είναι οι επενδύσεις που χρειαζόμαστε. Θέλουμε επενδύσεις τύπου Google, θέλουμε τη Pfizer, αλλά όχι επενδυτές που τους δίνονται δώρο, τους χαρίζουν όλα πολλά κρέη δημοσίου και παίρνουν μια εταιρεία, μια ιστορική εταιρεία, και το πρώτο που έχουν να κάνουν μέσα στον πρώτο μήνα διαχείρισης είναι να πωλήσουν εργαζόμενους και να προσπαθήσουν να τους μειώσουν περαιτέρω τους μισθούς. Τους μειωμένους μισθούς των εργαζομένων που δέχονται να συνεχίσουν με τη μείωση των μισθών τους για να στηρίξουν και το νέο κήρυγμα, αλλά η εταιρεία θέλει να τους κόψει ακόμα περισσότερο. Αυτές δεν είναι επενδυτικές κινήσεις οι οποίες αρμόζουν στην πόλη μας. Η πόλη μας έχει μια μεγάλη ιστορία και στο εργατικό κίνημα και στην αγωνιστικότητα. Την προάσπιση των συμφερόντων, την διεκδίκηση των συμφερόντων και από εδώ ξεκίνησε το μαγικό οχτάωρο. Ένα μαγικό οχτάωρο. Η χώρα μας ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη. Η πόλη όμως χρειάζεται και ανοιχτά εργοστάσια, φαντάζομαι, κύριε Πρόεδρε. Δεν αναφέρομαι στο συγκεκριμένο, γενικότερα. Δηλαδή, χρειάζεται εργοστάσια. Πλέον τις λείπουν τα εργοστάσια, τις λείπουν οι μεγάλες παραγωγικές μονάδες. Να ξανακυρίσω πάλι την πολιτική που πρέπει να ασκείται από μια χώρα ώστε να προσελκύει ή να κρατάει επιχειρήσεις στην Θεσσαλονίκη και στη χώρα μας. Και όχι αυτές να βλέπουν ένα καλύτερο μέλλον στη Βουλγαρία. Και όχι για το μισθολόγικο κόστος, είπα και πριν. Ανέφερα, αν πάτε σε οποιοδήποτε επιχειρηματία, κανείς δεν θα σας πει ότι το κύριο κόστος του είναι το μισθολογικό. Ειδικά τώρα, τώρα έχουν γίνει τα πάγια έξοδα, έτσι όπως πάει οι τιμές, αλλά κυρίως η φορολόγησή τους. Δεν υπάρχει επιχείρηση που το μισθολογικό κόστος θα είναι πάνω από τη φορολόγησή. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Καλημέρα.